σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με το καλό να έρθει το νέο έτος, το 2014. Σήμερα τελειώνει το 2013. Φαίνεται αρκετά περίεργο και όμορφο βέβαια το ότι τελειώνει. Αφήνει έτσι μια περίεργη για τους περισσότερους ανθρώπους το 2013. Ήταν μια όμορφη χρονιά. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια σας πολλά. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει. Τα καλύτερα είναι έρχονται. Χρονιά αλλαγών. Χρονιά αλλαγών, χρονιά δυσκολιών. Έτσι ακριβώς. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για το 2013. Θα είμαστε εδώ όμως και αύριο, το 2014. Αύριο είναι το 2014, δεν είναι μακριά. Να σας κρατήσουμε παρέα, να κάνουμε έτσι μια εορταστική εκπομπή, όπως κάναμε και τα Χριστούγεννα. Σήμερα, ως τώρα μάλλον, αυτές οι δύο ώρες που έχουμε σήμερα, θα ενημερωθούμε για κάποια πράγματα, θα δούμε κάποια γεγονότα που έγιναν το 2003 και που στιγμάτισαν, ας το λέγαμε έτσι, τόσο τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία και αγάπη. Τα παιδάκια έρχονται, λένε χρόνια πολλά. Εάν έρθει κάποιο παιδί εδώ να πει τα κάλαντα, να ξέρετε, θα το φέρουμε εδώ να τα πει και σε εσάς. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Φυσικά, μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και περιμένουμε να μας πάρουν τηλέφωνο σήμερα για να ευχηθούν χρόνια πολλά. Και να τους ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Βεβαίως, να σας ευχηθούμε, να μας ευχηθείτε, να στέλνουμε επίσης τα χρόνια μας πολλά. Σε όλους τους Έλληνες όπου βρίσκονται στο εξωτερικό, που βρίσκονται μάλλον στο εξωτερικό, στην Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία. Πού αλλού βρίσκονται Έλληνες? Παντού. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Να τους στείλουμε παντού τα χαιρετίσματά μας λοιπόν. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και τα χρόνια μας πολλά και σε όλους τους ναυτικούς που ταξιδεύουν και που δεν είναι κοντά στις οικογένειές τους. Καλό κουράγιο, καλές θάλασσες, ήρεμες θάλασσες. Γενικότερα να στείλουμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Σήμερα ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και πολύ αγάπη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, στο τέλος του έτους, την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου. Διαβάζαμε κάθε μέρα τις μέρες, λέγαμε 25η ημέρα του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου. Σήμερα είναι η 31η ημέρα του Δεκεμβρίου, είναι η τελευταία ημέρα του έτους. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 535, λοιπόν, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Σικελίας, εκδιώκοντας τη φρουρά των Οστρογόθων στις Σιρακούσες. Το 1822 λήγει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Ομέρ Βριών και τον Κιουταχή. Το 1879 ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως. Το 1942, καθώς η χρονιά τελειώνει, τα πράγματα φαίνονται ευνοϊκά για τους συμμάχους. Ο Ρόμελ είναι παγιδευμένος στην Τινησία, οι Γερμανοί περικυκλωμένοι στο Στάλινγκραντ και οι Ιαπωνέζοι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το Γκουάντακανάλ. Το 1957 ανακαλύπτεται στην Πύλο και ψελοειδής τάφος του Νιλέα, του πατέρα του βασιλιά της Πύλου, του Νέστορα. Ακόμα ανακαλύπτεται πτέρυγα του Ανακτόρου του Νέστορα ηλικίας 3.000 ετών. Και τέλος λοιπόν, το 1958 ο κουβανός δικτάτορας Μπατίστα εγκαταλείπει την Αβάνα, ο μπαρμπούδος του Φιντέλ Κάστρο πρώτων πυλών. Και να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1880 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Δελμούσος, πρωτοπόρος παιδαγωγός, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 10, μάλλον έχει πεθάνει στις 10-12 του. Το 1905 γεννήθηκε ο Γκί Μολέ, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας. Και το 1941 ο Άλεξ Φέργιουσον, ο σκοτσέζος προπονητής του ποδοσφαίρου. Να δούμε όμως και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1882 πέθανε ο Λέων Γαμβέτας, ή αλλιώς όπως ήταν γνωστός, Λέων Γκαμπετά. Γάλλος φιλέλληνας πολιτικός που αγωνίστηκε με πάθος για την υπεράσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων. Προς τιμή του, μία οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, η οδός Γαμβέτα. Το 1980 πέθανε ο Μάρσαλ Μακλιούαν, ο Καναδός επικοινωνιολόγος, γνωστός για την περίφημη φράση του «Το μέσο είναι το μήνυμα». Και τέλος, το 1988 πέθανε ο Νίκολας Κάλλας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Νικολάου Καλαμάρη, ποιητής και τεχνοκριτικός, χρησιμοποιούσε επίσης τα ψευδώνυμα Νικήτας Ράντος και Μις Πιέρος. Τα λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να ρίξουμε μία ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Το zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, όπου διαβάζουμε «Τους συνέλαβαν οι κάμερες στα εργαστήρια της Ελλάς, το βίντεο από την επίθεση στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη».
Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας διαβάζουμε: Τίναξαν την μπάνκα στον αέρα, έφοδος των αδιαφθόρων της Ελλάς σε παράνομο καζίνο. 105 συλλήψεις. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε: Αγώνα ζωής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην πιλότος της F1, Μίκαελ Σουμάχερ. Ενώ στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ένοχος ο Λιάπης, του επιβλήθηκε ποινή 4 ετών με αναστολή. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα του ζούγκλα.gr. Καλά είναι 71.000 ευρώ που πρέπει να πληρώσω. Ναι. Είναι περίπου 35 ή 50 ευρώ την μέρα. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Το Έθνος. Διαβάζουμε: Βρώμικο χτύπημα με καθαρά όπλα. Πυροβόλησαν από το ίδιο σημείο που είχε εκτοξεύσει τη ρουκέτα η 17 Νοέμβρη. Για την ομάδα Μαζιώτη μιλάει αντιτρομοκρατική. Ανεξάντλητο το οπλοστάσιο που διαθέτουν οι δράστες. Ακριβώς αριστερά διαβάζουμε ότι μετά τις αποκαλύψεις σκάντα, χειροπέδες για τις χρυσές μίζες. Στην εντατική, αγωνία για τον Σουμάχερ. Εισαγγελική κεραυνή κατά Λιάπη. Μας διέσυρε, ρέπει προς το έγκλημα. 4 χρόνια φυλακή με αναστολή και πρόστιμο για τη βόλτα με πλαστές πινακίδες. Νέο μακελιό από καμικάζι, ντόμινο τρόμου στη Ρωσία. Αντώνη Σαμαράς, μνημόνιο τέλος το 2014. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Προβοκάτσια κατά ρηπάς, επιχείρηση αποσταθεροποίησης με 60 σφαίρες από Καλάσνικοφ. Στόχος στην Ελλάδα, είχε τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι του Γερμανού πρεσβευτή Wolfgang Dolt χθες τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι. Η επίθεση δεν θα δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας, δήλωσε ο Γερμανός διπλωμάτης. Δεξιά βλέπουμε μια φωτογραφία του Σαμαρά και από κάτω λέει ως «Δεν θα καταφέρουν να πλήξουν την εικόνα της πατρίδας μας». Ακριβώς από κάτω η Άγγελα Μέρκελ, η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη της Γερμανίας. Έμα στο Volgograd, το αντιστάλιγκραντ του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μίχαελ Σουμάχερ, τι τον έσπρωχνε να παίζει με το θάνατο. Στην ελευθεροτυπία, η Λερναία Ήδρα της Διαφθοράς, ο Παπαχρήστος η γερμανική Wegmann και οι Έλληνες φίλοι της. Κρατική παρέμβαση à la carte στο φως νέα ντοκουμέντα. Καινούργια πρόσωπα στο κάδρο, έρχονται και άλλες συλλήψεις. Βροχή από σφαίρες και ερωτήματα. Στη Γερμανία προβλέπουν νέα δραχμή. Η ΕΙΑΘ με πρίκα στους ιδιώτες. Φόρο ουρές παράταση για τον κλειδάριθμο. Σουμάχερ, ο αγώνας της ζωής του. Πλήγμα για Πούτιν, απειλή για Σότσι. Μαζί με το 2014 έρχεται πάλι ψαλίδι στις επικουρικές. Ξενοδοχό υπάλληλοι, η πρώτη σύμβαση μετά την κρίση. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Σφαίρες κατά της σταθερότητας. Επίθεση στην οικία του Γερμανού πρέσβη. Ψύχρεμη αντίδραση Αθηνών και Βερολίνου. Δεύτερο τρομοκρατικό πλήγμα στη Ρωσία, τουλάχιστον 32 νεκροί μέσα σε διάστημα 2 ημερών στο Volgograd. Συμμαχία με τον στρατό επιδιώκει τώρα ο Ερντογάν έναντι του κινήματος Γκιουλέν. Καταδικάστηκε ερήμην, δεν τόλμησε ο Λιάπης και κρύφτηκε από το δικαστήριο. Επανεξέταση τέλους ΑΠΕ, πάγωμα τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, απόφαση μισθοδικίου, έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις σε δικαστές. Σήμερα το μεσημέρι λύγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας. Να γίνουμε κομμάτι του κόσμου που αλλάζει, εγκλωβισμένοι στην Ανταρκτική, αλλά χαρούμενοι. Πρώτη σύλληψη για τις μίζες στα εξοπλιστικά. Αντώνη Σαμαράς, εκτός μνημονίου η Ελλάδα κατά το 2014. Και να πάμε και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Μπαράζ συλλήψεων για τις μίζες στα εξοπλιστικά. Ανοίγουν οι λογαριασμοί και τα στόματα των μεσάζοντων. Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, ο εκπρόσωπος των γερμανικών πυροβόλων, ο κ. Παπαχρήστος, που συνελήφθη μετά την απολογία Κάντα. Την Πέμπτη προσέρχεται στον εισαγγελέα και ο εκπρόσωπος των Στίνγκερ. Οι διαδρομές των offshore εταιριών οδηγούν σε τσουνάμι διώξεων. Ο Αντώνης Σαμαράς, διορθώνουμε αδικίες, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Μήνυμα αισιοδοξίας από τον Πρωθυπουργό για χρονιά, ανάκαμψη στο 2014. Από κάτω βλέπουμε μια ωραία εικόνα, τα καλύτερα διαστημικά κλικ του 2013 και είναι το selfie του αστροναύτη. Το θυμόμαστε όλοι και το ταξίδι που το παρακολουθήσαμε και μέσα από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Αριστερά, μισό ρεύμα θα χρεώνει η ΔΕΗ τις ημέρες με εθαλομίχλη. Ποιοι το δικαιούνται? Δεξιά κάτω, τον Ιανουάριο κοντά σε κλαδική σύμβαση και για το εμπόριο. Είπαμε, χθες έγινε η αρχή με τις κλαδικές συμβάσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Μετά τον Ιανουάριο, οι υπέρογγες αυξήσεις στα διόδια. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερησία. Απόδοση 27,55%. Παράθυρο για εξέβρεση κεφαλαίων εν μέσω πιστωτικής ασφυξίας.
Ευρωπαϊκή πρωτιά κερδών για το χρηματιστήριο. Ποιοι κλάδοι και ποιες μετοχές ξεχώρισαν το 2013. Έτος ανάκαμψης για την οικονομία το 2014. Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα αισιοδοξίας από τον Πρωθυπουργό. Αφήσαμε τα δυσκολότερα πίσω μας και αποφύγαμε τα χειρότερα. Ο ετήσιος οδηγός ημερησίας σε επιχειρήσεις που άντεξαν στην οικονομική κρίση. Σήμερα αποφασίζει το Υπουργείο για τα τέλη κυκλοφορίας προς παράταση της προθεσμίας. Πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες για ταχύ δεν έχουν πληρώσει ακόμα μέχρι και τώρα τα τέλη τους. Εξοπλιστικά προγράμματα. Ανοίγει ο κύκλος των συλλήψεων για τις μίζες. Χειροπέδες για τον Παπαχρήστο, εκπρόσωπο γερμανικής εταιρείας. Εφόσον προχωρεί στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, δεν θα απογοητεύσουμε την Ελλάδα, λέει ο Σόιμπλε. Θέρμα λόγια και από τον Μάριο Ντράγκη. Ένα στο μισθοδικείο απόφαση πρόκληση από τους δικαστικούς. Στην αυτεμπορική. Συναγερμός στην κυβέρνηση με την επιστροφή της Τρόικας. Διαπραγματεύσεις. Κρίσιμες συζητήσεις στην αρχή του νέου έτους σε 7 βασικά θέματα. Τουρισμός. Κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις. Ένθετο προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Σόιμπλε. Οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Τουρκική οικονομία. Επιπτώσεις από το σκάνδαλο διαφθοράς. Οικία του Γερμανού πρέσβη. Κινητοποίηση των αρχών για την χθεσινή επίθεση. Κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις. Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Επιτροπής, η Ελλάδα θα εξέλθει της κρίσης. Δημήτρης Κούρκουλας, υπουργός εξωτερικών, στόχος είναι μια μη εθνοκεντρική προεδρία. Προοπτικές ανάκαμψης, μέτρα για τη στήριξη της παραγωγής. Διαμηνύουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη μια δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις. Εθνική επιτυχία του προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στην Δημοκρατία. Παγίδα στις αποδείξεις, γάζωσαν με Καλάσνικοφ το σπίτι του Γερμανού πρέσβη. Τρομοκράτες που χτύπησαν τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας στη Συγκρού, βλέπει η αστυνομία. Χάος σε εφορίες τράπεζες. Πατής με πατώ με την προτελευταία ημέρα του 2013 για τέλη κυκλοφορίας, φόρο εισοδήματος και δόσεις ΦΑΠ. Θα δοθεί παράταση. Το θαύμα του απίθανου Θεοχάρη. Πήγα να τον συλλάβουν, ταμπουροκώθηκε, αυτοκτόνησε. Τον πιο σκληρό αγώνα για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο ο Μικαέλ Σουμάχερ. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου διαβάζουμε θα ελεγχθούν σε 5,5 αιώνες τα εμβάσματα εξωτερικού. Σε 2 χρόνια έχουν ελέγξει 44 περιπτώσεις. Για τις 24.710 χρειάζονται περίπου 550 χρόνια. Το 2013, τα γεγονότα που μας σημάδεψαν. Επιβεβαίωση της εφημερίδας των συντακτών, ήρθε η πρώτη σύλληψη. Σαμαρά, στο πλεόνασμα, θεμέλιο της ανεξαρτησίας μας. Αριστερά διαβάζουμε, ξενυχτούν για τον Σούμι. Ρήπανση, ρεύμα μισοτιμής κατά εθαλομίχλης. Σόιμπλε, απορρίπτει νέο ελληνικό κούρεμα. Εν ο κόσμος, 2013, αυτοί που έφυγαν. Και πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, όπου διαβάζουμε. Βαθιά και αγιάτρεπτη η σύψη του καπιταλιστικού συστήματος. Αποκαλύψεις για σκάνδαλα. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, ενώ συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία, μισθή στον πάτο και αντεργατική διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Πάνω-πάνω διαβάζουμε πως λευκή νύχτα στο Δήμο Αθήνας ετοιμάζουν πιο μαύρες μέρες για εμποροϋπαλλήλους και μικρούς ΕΒΕ. Μήνυμα του Πάμε για τη νέα χρονιά το 2004 να αποτελέσει αποφασιστική στροφή στην ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Στην εφημερίδα Η Αυγή, ανοχήρωτη στο σύστημα της μίζας. Ουρές στις εφορίες, ο μεγάλος αναστεναγμός για γιο ταχύ και έλξη πρόθεσμα. Μαύρο χρήμα έλεγξαν μόλις 44 από 24.710 υποθέσεις. Ρωσία. Σοκ από το διπλό μακελιό των Καμικάζη. Τρομοκρατικό χτύπημα. Γάζωσαν την οικία του Γερμανού πρέσβη. Τουρκία. Συνωμοσία εναντίον του βλέπει ο Ερντογάν. Εθαλομίχλη. Καπνός οι ρυθμίσεις. Στην εφημερίδα Εσπρέσο. Σφαίρες σαν χαλάζι. Βλέπει τον Μαζιώτη αντιτρομοκρατική και ομοιότητες με τις ρηπές στη Συγκρού. Πάλι μαζί. Νάνση Αλεξιάδη με τον νεαρό εφοπλιστή Νίκο Αγούδημο. Λιάπη πες αλεύρι, 81.854 ευρώ θα κοστίσει στον πρώην υπουργό η φόρτιση της μπαταρίας του τζιπ του. Τυφλή επίθεση με Καλάσνικοφ στην οικία του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδι χθες τα ξημερώματα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα σέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές μας εφημερίδες, ξεκινώντας με την εφημερίδα Goal News. Διαβάζουμε ότι στο χέρι του Θεού
Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη ενώνουν τις προσευχές τους για να βγει ο Μίχαελ Σουμάχερ νικητής από το πιο δύσκολο Grand Prix της ζωής του. Η απίστευτη ιστορία που το συνδέει με τον γιατρό του και οι συγκλονιστικές εικόνες στην κλινική που νοσηλεύεται. Ψιστήρι από τον Πράνιτς, το τηλεφώνημα του Πέτριτς στον συμπατριώτη του και το κάλεσμα να πει ναι στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό Τεταρουσάνο επιμένουν οι Ρουμάνοι, στα κόκκινα λοιπόν. Ψυχογράφημα, την πίεση που αισθάνεται ο ίδιος καλείται να διαχειριστεί ο Δέλλας. Και τρίτον, κίνδυνος προσφυγή να μην ορίζονται οι αγώνες του Πανιωνίου λόγω χρέων. Στην εφημερίδα η ώρα των σπορ θα την κάνει πάλι ΑΕΚ ό,τι και να γίνει. Η μέρα της μαρμότας. Ο Κοτσάτος και Αλεξίου είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση. Επίσης, διαβάστε το σημερινό ειδικό τετρασέλιδο, το ρεπορτάζ ανάλυση του Τάσου Τσατάλη για τη θέση του Δημήτρη Μελισανίδη, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Τίγρης με το έναν με τον άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως προσώπων να μην φτάσει στο στόχο του, γιατί αποτελεί επιθυμία του να μείνουν όπως έχουν τα πράγματα, αλλά και ποιες ευθύνες υπάρχουν για τον καθένα ξεχωριστά από όσους είχαν συμμετοχή στη φετινή δημιουργία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως πλέον έχει την εγγύηση της παρουσίας ενός ανθρώπου που θα κάνει ό,τι κρίνει πως πρέπει να κάνει όταν θεωρείς πως είναι η σωστή στιγμή και που τώρα βάζει πάνω απ' όλα το θέμα του γηπέδου που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση του. Στην εφημερίδα Sport Day, Λασινά Τραόρε. Το θηρίο της Άνζη επιχειρεί να φέρει μέσω Μονακό ο ΠΑΟΚ για να τραντάξει την Τούμπα. Τριετές συμβόλαιο ο Μαντούρο, εξάμηνο ο Ένο, η δυσκολία με Φώσεν, τα δεδομένα με Μάρτενς, ΠΑΟΚ στου δρόμου τα μισά. Πού πέτυχε και πού απέτυχε. Παναθηναϊκός, μάχη για Πέτριτς. Κρούση για ανέστη επαφή για τον πορτιέρο του Πανιόνιου. Οργή Δέλα στα Σπάτα, Άρης, συμφωνία με Βλάχο και Μπουγαίδη. Ατρόμητος, πρώτων πυλών, ο Σουμπίνιο, Όφι, Ρικάρντο. Φέρνει ο Σαπίντο, Καλονή, ενίσχυση στα Χάφμε, Πολ Κέιτα. Συνεντεύξεις Γρηγόρη Μάκος, Γιώργος Λαζαρίδης, Νίκος Παντέλη. Σε μια κλωστή η ζωή του Σουμάχερ. Πράγμα που σαλεύει όλα τα δικά μας παιδιά που μπορούν από αύριο κιόλας να βρουν νέον εργοδότη. Στη Live Sport διαβάζουμε «Μαγνήτες, η επανακίνηση των πρώην συμπαικτών του Μπέρκ και Πράνιτς, το κίνητρο για να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΟ ο Μπλάντεν Πέτριτς». Άλλες δύο περιπτώσεις φορ τρέχει ο Νταμπιζάς από πρωταθλήματα που έχουν λήξει. Μίλησε με τον Ντάνιεν μόνο για μια πρόταση από Ελβετία στα χέρια του. Λύνει το συμβόλαιό του με την West Ham. Ο ρόλος της Ελληνίδας συζύγους του και η προτίμησή της. Τριετές συμβόλαιο, απομένει να μείνει ελεύθερος από τη Σεβίλη ο Ολλανδός. Επιβεβαίωση και δυσκολίες για Φώσεν, παιχνίδια από Μάρτενς και Ένοχ. Ο Άρης συμφώνησε για τον δανεισμό τους. Μπουγαίδης και Βλάχος, θέμα χρόνου και τον deal για Παπαστεριανό, θέλει και τον Κουσίδη. Πάμε στην εφημερίδα πρωταθλητής σε όλα. Φέρνει δίψα και 36 σουτ. Κόκκινος για 3,5 χρόνια ο Πελέ. Πυροβολή όσο όλοι οι άλλοι χαφ του θρύλου μαζί. Από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, έτοιμος να πάρει τη ρεβάνς από τον εαυτό του και να δώσει πολλά. Κώστας Μήτρογλου, θα βάλω ακόμη πιο πολλά. Σε μεγάλα κέφια είναι λοιπόν ο Μήτρογλου, ενώ τα Ταρουσάνου η ζωή του όλη και βόμβες αποκρούσεις στην περιοχή του. Κίνδυνος χειρουργείου για τον Λό, πονάει στον Μηνίσκο, ίσως χρειαστεί επέμβαση. Είναι δύσκολο, αλλά μεταγραφή στο παραπέντε, πονάει και ο Πέτγουεϊ. Αυτός είναι λαός, 50.000 μέλη στο πλευρό του ερασιτέχνη, SCN. Για θρύλο βλέπουν και οι Άγγλοι. 2013 λόγοι για να θυμόμαστε το χρόνο που φεύγει. Ψυχάρα όπως πάντα, αργυρό ο Εμίλιος. Όχι άλλη μεταγραφή λοιπόν, τον Γενάρη. Και πάμε και στην εφημερίδα Γαύρος, η προκήρυξη. Στην Ελλάδα ως πατέρας. Δεδομένη η μεταγραφή Ταταρουσάνου και τους Ρουμάνους. Τον Ιούνιο η γυναίκα του γεννάει το πρώτο τους παιδί. Με το καλό. Ο Πελέ θα παίξει. Η σχέση του με τον Ορμπάιθ και Ντουντού. Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον Πορτογάλο πρώην άσο, τον Ίντερ και Πόρτο. Ποιο το πόρισμα του σκάουτινγκ, τι έμαθαν οι Ερυθρόλευκοι από τον Εργοτέλη, ο Στέφενς που τον ήθελε πάση θυστεία και τα εγκόμια όλων των προπονητών της Λίγκας. 50.000 Ολυμπιακοί δίπλα μας. Οι Γαύροι είναι πιστοί και το δείχνουν. Γιορτινό το κλίμα. Και επέστρεψαν φτιαγμένοι με διπλή προπόνηση στη δράση και πάλι. Δεν χαρίζεται ο Μίτσελ και οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν πρωτοχρονιά στο Ρέντι. Ηρεμία, ανασύνταξη και αντίδραση. Η επόμενη μέρα από το σοκ της δράμας. Στην εφημερίδα Φως των Σπορ, αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πρώτοι, Πελέ στο Ρέντι.
Λεπτοί χειρισμοί στον Άσο. Πάντα προτεραιότητα για τους ερυθρόλευκους. Η πολύτιμη παραμονή του σπουδαίου Ρομπέρτο. Μπαρτζόκας. Δέχονται την κριτική. Έτοιμος ο Σπανούλης. Πονοκέφαλος Μελό. Μιλάει στο φως ο 29χρονος Γιώργος Λαζαρίδης του Αγροτικού Αστέρα που έκανε όργια εναντίον της ΑΕΚ. Τέσσερις παίκτες πήρε ο Φωστήρας. Ο Μπουχαλάκης στο φως. Λεπτοί χειρισμοί στον Άσο, πάντα προτεραιότητα για τους ερυθρόλευκους, η πολύτιμη παραμονή του σπουδαίου Ρομπέρτο. Στην πράσινη διαβάζουμε αγριωμένος, διψασμένος, πορωμένος. Πέρσι double, φέτος τα θέλω όλα. Ο Στέφαν Λασμέ μόνο στην πράσινη. Τέλειο το 13, ακόμα καλύτερο το 14. Ρεβεγιόν στον ΟΑΚΑ, δίχως ανάσα η πράσινη εν ώψη της πρεμιέρας φωτιά την Πέμπτη με Αρμάνι. Τους έκανε ρόμπα ο Πράνιτς, πρωταθλητής πριν καν αρχίσει η προετοιμασία ο ΟΣΥΦΙΠΗ. Μπέγκ και Μπαϊράμι για Αγρίνιο. Στην αποστολή με Πανετολικό, οι δύο Σουηδοί. Απίθανο για Πέτριτς, όλη αλήθεια για τον πανάκριβο Κροάτι που προτιμάει να παίξει στην Ελβετία. Σιγά μην έκλειναν το Καραϊσκάκι, σπάστε, κάψε, πετροβολίστε. Πράσινοφρουρός, όσα χρόνια και αν περάσουν. Να πάμε στην εφημερίδα «Η Γάτα». Το πρωτοχρονιάτικο κουπόνι υπόσχεται καλά κέρδη. Με το καλό τα καλά κέρδη λοιπόν σε όλους σας. Δυνατά φαβορή από Αγγλία, 2 ας και ένα διπλό από την Premier League και την Conference στην βασική πρόταση. 50,37 απόδοση βρίσκει τα σκορ ο Κασκαντέρ. Διπλό ταμείο το Σάββατο, 20,64 πλήρως το σύστημα για ειδικούς. 3,48 η βασική τριάδα. 6 σούπερ αποδόσεις στο σύστημα. Εντολή για την απόκτησή του. Θέλει φουρτούνη και τον ζητάει άμεσα ο Ιβάν. Μουρμούρες για τον Βόσνιο, η μπάλα τώρα παίρνει και τον Μπάκεβιτς. Πήρε Βλάχο, Μπουγαίδη και συνεχίζει ο Σούλης. Προσοχή, προτάσεις αύριο για 2 ημέρες. Η άποψη του Αλαφούς για τον Ολυμπιακό. Τον χτυπάμε τη νέα χρονιά. Ξανθιώτης, ο Δήμιος της ΑΕΚ. Ενώ το πλάνο για το καλοκαίρι σαρώνει ξανά όλη την Ελλάδα. Ανακοίνωσε Πελέ ο Ολυμπιακός, ψάχνει για αντιμπαγάσα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα για να διορθώσω. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Άρα, όχι. Εσείς είπατε. Το παρόν το έδωγαλα. Και να έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Θα φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γινόταν αρεσίδι παγκοσμίου. Είναι ο μαντάτες στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή. Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Σήμερα και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά με το καλό να έρθει το 2004, να έχουμε υγεία, αγάπη, ευτυχία, αισιοδοξία, θετική ενέργεια. Μην ξεχνάτε τίποτα από αυτά. Είναι όλα πολύ απαραίτητα. Είμαστε εδώ και σήμερα, θα είμαστε εδώ και αύριο στην παρέα σας να κάνουμε έτσι μια εορταστική εκπομπή. Σήμερα εντάξει θα δούμε λίγα νέα, πρέπει άλλωστε, δεν τελειώνουν. Θα μας πεις τους τρόπους επικοινωνίας. Ναι. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-5500. Να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας ευχηθείτε. Ξέχασες να σας ευχηθούμε. Ξέχασες τελευταία μέρα του χρόνου τους τρόπους επικοινωνίας. Όχι. Κάτι πήγες να πεις άλλο νομίζω. Ναι, όχι, όχι. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να μας βρείτε στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Έχουμε και email. Πρώτη ανάρτηση, papakizoogla.gr. Βρείτε μας λοιπόν στο Facebook. Και στο Twitter. Και στο Twitter. Πώς ναι, είναι στο Twitter το Πρώτη ανάρτηση. Πώς θα ήταν το όνομα. Ναι, βρείτε μας παντού. Τέλος πάντων, όπου μπορείτε, περιμένουμε τα τηλέφωνά σας. Ακούμε ένα τηλέφωνο να χτυπάει. Μπορεί να είστε εσείς. Θα το σηκώσουμε, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, είτε είναι στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Γερμανία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά επίσης, όπως είπαμε και πριν, σε όλους τους ναυτικούς που ταξιδεύουν, να έχουν καλές θάλασσες και είναι μακριά από την οικογένειά τους, να έχουν μια υπέροχη χρονιά και ας είναι on board. Λοιπόν, το τηλέφωνο χτύπησε. Λοιπόν, να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικά γεγονότα. Τα σημαντικά γεγονότα που γίνανε χθες και που πρέπει να τα πούμε σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, το οποίο είναι το χτύπημα αυτό που έγινε χθες στο Χαλάνδρη. Όπως είπαμε, φαίνεται μετά από την εξέταση που έγινε του σημείου, ότι οι σφαίρες πέσαν από το ίδιο σημείο που είχε πέσει και τότε, που είχε ρίξει τότε η 17 Νοέμβρη. Έτσι λοιπόν, έπειτα από αυτό, τηλεφωνική επικοινωνία με την Άγγελα Μέρκελ είχε χθες νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά την ένοπλη επίθεση στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρη. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε την επίθεση και διαβεβαίωσε στην καγκελάριο ότι οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, χθες το μεσημέρι ο κύριος Σαμαράς, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι το μόνο για το οποίο δεν νοιάζονται οι τρομοκράτες είναι η Ελλάδα. Επίσης, ανώτατη κυβερνητική πηγή επεσήμανε πως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η αποσταθεροποίηση, η δημιουργία κλίματος ανασφάλειας, καθώς και να πληγεί η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Μισελ, ο οποίος εχθές κρίθηκε ένοχος από τους δικαστές. Ποινή 4 ετών λοιπόν, με αναστολή. Για τον Μιχάλη Λιάπη, για το αδίκημα της πλαστογραφίας, εξαγοράσιμη βέβαια προς 50 ευρώ την ημέρα και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για το αδίκημα του ανασφάλιστου του οχήματος. Οι δικηγόροι του πρώην Υπουργού κρίνουν εκδικητική την απόφαση. Εξερχόμενοι από το δικαστήριο δεν έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Οι δικηγόροι του πρώην Υπουργού κρίνουν εκδικητική την απόφαση εξερχόμενοι από το δικαστήριο, δεν έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα, καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας της έδρας για τις παραβάσεις του Μιχάλη Λιάπη. Ο ανώτατος δικαστικός είπε του ακροατηρίου
Αβάστημη και πεδαριώδη είναι οι ισχυρισμοί για τη φόρτιση της μπαταρίας του ΙΟΤΑΧΗ. Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι το ποσό των 1.000 ευρώ είναι ευτελές για αυτόν όσο κοστίζει ένα πολυτελές γεύμα του. Δεν κατέβαλε τα πρόστιμα επειδή μετανόησε, αλλά επειδή αν δεν το έκανε θα του έπαιρναν το αυτοκίνητο. Το ταξίδι του δεν αποδεικνύει ότι το μετάνιωσε, πρόσθεσε. Τέλος, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τον Λιάπη ως άτομο που ρέπει προς το έγκλημα. Λοιπόν, οι συνήγοροι όμως του κ. Λιάπη ανέφεραν ότι ο πρώην Υπουργός Μεταφορών δεν παρέστησε στη δίκη λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν κρίνει το δικαστήριο ότι πρέπει να έρθει, θα έρθει. Πρόκειται λοιπόν για μια ανόητη και απερίσκεπτη ενέργεια, αλλά δεν περιείχε οικονομικό δόλο. Είχε πληρώσει τα τέλη εδώ και 8 μήνες. Να κριθεί ως απλός πολίτης. Για δεύτερη φορά λοιπόν, ο Μιχάλης Λιάπης δεν παρέστησε στο δικαστήριο μετά την αναβολή που πήρε στις 19 Δεκεμβρίου από το δεύτερο αυτόφορο μονομελές πρωτοδικείο και εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο του. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, αναμένεται ανακοίνωση του πρώην Υπουργού για την επιλογή του να κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος να μην παραστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο. Και να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε στις μίζες. Στις μίζες στα εθνικά αμυντικά συστήματα, στις μίζες στα εξοπλιστικά συστήματα. Έτσι λοιπόν, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την απολογία του πρώην Διευθυντή Εξοπλισμών, του Αντώνη Κάντα. Τα πρώτα εντάλματα σύλληψης έχουν ήδη εκδοθεί από την εισαγγελέα Διαφορά σε συνεργασία με τους ανακριτές και αφορούν σε πρόσωπα που κατονόμασε ο Αντώνης Κάντας ως εμπλεκόμενος στη διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο Δημήτρης Παπαχρήστος, αντιπρόεδρος της γερμανικής εταιρείας την περίοδο του 2000. Η εμπλοκή του Παπαχρήστου αφορά στην προμήθεια 24 αυτοκινητούμενων πυροβόλων και λοιπού περιφερειακού υλικού για την οποία υπεγράφει στις 5 Εβδόμου του 2001 επιθητείας Άκη Τζοχατζόπουλου στο ΙΕΘΑ με σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου της εταιρείας Wegman έναντι τμήματος ύψους 195.709.774 ευρώ. Για την υπόθεση αυτή ήδη είχαν ανοιχτεί τραπεζικοί λογαριασμοί και είχαν επιβεβαιωθεί οι μίζες πριν από την απολογία του Αντώνη Κάντα. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική εξέταση και για την υπόθεση προμήθειας 54 συστημάτων, επιοχήματος και του αναγκαίου εξοπλισμού και ανταλλακτικών αρχικής υποστήριξης για την οποία υπεγράφει στις 3 Οκτώβου του 2000 επί Άκη Τζοχατζόπουλου, σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας Ελεκτρόνικα έναντι τμήματος 142.731.079 ευρώ. Τα στοιχεία προέκυψαν από τις έρευνες γύρω το σκάνδαλο των υποβρυχίων σε εταιρείες που σχετίζονται με την υπόθεση τον περασμένο καλοκαίρι. Να πούμε πως πλέον και οι δύο φάκελοι περνούν στα χέρια των ειδικών ανακριτών, καθώς ήδη και κατόπιν εντολής της εισαγγελέως για θέματα διαφθοράς Ελένης Ράικου ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ενεργητική δωροδοκία κατά του δημοσίου, παθητική δωροδοκία κατά του δημοσίου και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα, οι ήδη σχηματιστεί σε δικογραφίες, οι οποίες είναι πάνω από 10, βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Για τον λόγο αυτόν, έχουν επικνώσει οι επαφές της κυρίας Ράικου με την εισαγγελέα διαφθοράς της Γερμανίας και ανταλλάσσουν συνεχώς στοιχεία. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μήνυμα αισιοδοξίας που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, Αντώνης Σαμαράς. Όπως λέει ο ίδιος, αφήσαμε τα δυσκολότερα πίσω μας και αποφύγαμε τα χειρότερα. Τόνισε βέβαια ότι το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά ανόδου και διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα να γλιστρήσει στην αστάθεια. Επίσης πρόσθεσε, τώρα πια δεν ζητάμε κάθε μήνα δανεικά απ' έξω για να επιβιώσουμε. Τόνισε και επανέλαβε ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια επετεύχθη αυτό που είναι αυτονόητο για κάθε σοβαρή χώρα. Δηλαδή, όπως εξήγησε, να καλύπτουμε μόνοι μας τις άμεσες ανάγκες μας. Αυτό που λέμε το πρωτογενές πλεόνασμα που κανείς δεν περίμενε να πετύχουμε φέτος. Κι όμως τα καταφέραμε. Μπράβο μας. Όπως τόνισε, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για να ανακτήσει η χώρα την ανεξαρτησία της και ο λαός την αυτοπεποίθησή του. Κάναμε και το δεύτερο μεγάλο βήμα, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι μπήκε τέλος στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Μετά από 6 ατελείωτα οδυνηρά χρόνια το 2014, ανατέλει με προοπτικές ανάκαμψης και με προσδοκίες όλο και ταχύτερης ανάπτυξης στη συνέχεια, πρόσθεσε. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά να τα λέει και ο ίδιος. Και ο ίδιος να τα λέει, βέβαια, είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, είναι το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, για το τέλος του 2013. Σας ακούσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Συμπατριώτες και συμπατριώτισες, με τη νέα χρονιά
θέλω να απευθυνθώ σε όλους σας προσωπικά, να σας ευχηθώ και να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι ως κοινωνία περάσαμε δύσκολα, όμως αφήσαμε τα δυσκολότερα πίσω μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ακόμα αποφύγαμε τα χειρότερα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα πια δεν ζητάμε κάθε μήνα δανεικά απ' έξω για να επιβιώσουμε. Καταφέραμε για πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που είναι αυτονόητο για κάθε σοβαρή χώρα, να καλύπτουμε μόνοι μας τις άμεσες ανάγκες μας. Αυτό είναι που λέμε το πρωτογενές πλεώνασμα, που κανείς δεν περίμενε να πετύχουμε φέτος. Κι όμως τα καταφέραμε. Κάναμε έτσι το πρώτο μεγάλο βήμα για να σταθούμε στα πόδια μας και για να ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας ως λαός και την ανεξαρτησία μας ως χώρα. Κάναμε και το δεύτερο μεγάλο βήμα. Βάλαμε τέλος στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Μετά από 6 ατέλειωτα, οδυνηρά χρόνια, το 2014 ανατέλει με προοπτικές ανάκαμψης και με προσδοκίες όλο και ταχύτερης ανάπτυξης στη συνέχεια. Το πλεώνασμα και ανάκαμψη δεν είναι γκρίζοι αριθμοί. Δεν είναι απλά οικονομικά μεγέθη. Είναι το θεμέλιο της ανεξαρτησίας μας από εδώ και μπρος. Είναι το θεμέλιο της ελπίδας μας για το μέλλον. Και ακόμα, το μεγαλύτερο μέρος από το φετινό πλεώνασμα θα το επιστρέψουμε στην κοινωνία. Πότε? Στους επόμενους μήνες. Σε ποιους? Μα στους πιο αδύναμους και στους πιο αδικημένους, όπως ακριβώς έχουμε υποσχεθεί. Ενώ η ανάκαμψη που αρχίζει θα βάλει τέλος στην αγωνία. Θα αρχίσει σιγά σιγά να δημιουργεί θέσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών. Και αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ήδη προχθές υπογράφηκε η πρώτη κλαδική σύμβαση εδώ και 4 χρόνια που προβλέπει αύξηση αποδοχών στα τουριστικά επαγγέλματα. Η αντιστροφή του κλίματος άρχισε και σιγά σιγά θα διαχυθεί παντού, γιατί χτίζουμε συστηματικά και βήμα-βήμα πάνω σε στέρεες βάσεις. Ακόμα το 2014 η Ελλάδα θα βγει ξανά στις αγορές. Θα αρχίσει να γίνεται μια φυσιολογική χώρα, όπως όλες οι άλλες. Τη νέα χρονιά, το ελληνικό χρέος θα ανακηρυχθεί και επίσημα βιώσιμο, χωρίς δηλαδή ανάγκη νέου δανεισμού και χωρίς νέα μνημόνια. Τηρήσαμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας και οι εταίροι μας θα τηρήσουν στο ακέραιο τις δικές τους. Το 2014 θα κάνουμε και το μεγάλο βήμα, να βγούμε από το μνημόνιο. Τώρα απλώς αρχίζει να αχνοφαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Στο τέλος του 2014 το φως αυτό θα το βλέπουν όλοι. Βέβαια έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Αλλά τα πολύ δύσκολα πέρασαν. Αλλάζουμε τα πάντα. Αποδείξαμε ότι χτυπάμε τη διαφθορά παντού. Σήμερα όλο και περισσότεροι, και επώνυμοι μάλιστα, αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης, μαζί. Και αυτό θα συνεχιστεί. Το 2014 θα ξεκινήσει το επόμενο κύμα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, για να γίνει η χώρα μας αυτό που της αξίζει και η οικονομία μας επιτέλους να γίνει ανταγωνιστική, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς τρευλώσεις, χωρίς διαφθορά. Και κυρίως θα αρχίσει η συζήτηση για τη μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση που θα βγάλει και τα τελευταία εμπόδια στη δημιουργικότητα του Έλληνα και θα ανοίξει νέους δρόμους για τη συμμετοχή νέων προσώπων και νέων ανθρώπων στην πολιτική με κριτήρια αξιοκρατίας, όχι κομματοκρατίας, με κριτήρια προσωπικής αξιοσύνης, όχι οικογενειοκρατίας ή κάποιας εύνοιας. Τα ξημερώματα είχαμε και μια θρασίδηλη επίθεση στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη. Βλέπετε, όσο η Ελλάδα προχωράει, οι εχθροί της προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της. Προσπαθούν να πλήξουν την εικόνα μας διεθνώς. Προσπαθούν να τραυματίσουν την ελληνική προεδρία στην Ευρώπη, που ξεκινάει σε 2 μέρες. Δεν θα τα καταφέρουν. Κοιτάξτε μόνο τι γίνεται δίπλα και παραδίπλα από τη χώρα μας. Δείτε πόσο ενισχύει την πατρίδα μας η σταθεροποίηση που πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο.
Και σκεφτείτε πόσο πρέπει να μισούν την Ελλάδα όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη σταθερότητά μας. Δεν τα κατάφεραν ως τώρα και δεν θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλος. Η Ελλάδα άντεξε, η δημοκρατία μας άντεξε και αντέχει. Πώς έγινε αυτό? Εσείς το πετύχατε. Εσείς το πετύχατε. Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Γιατί ήταν οι δικές σας οι θυσίες που επέτρεψαν στη χώρα μας να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και ήταν η δική σας ωριμότητα που επέτρεψε στη δημοκρατία μας να αντέξει. Αυτή η αξιοθαύμαστη ωριμότητα του ελληνικού λαού πλησιάζει η ώρα να ανταμυφθεί. Υπήρξε πόνος όλα τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει πόνος. Πάνω απ' όλα η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων μας. Έγιναν λάθη και αυτά θα τα διορθώσουμε. Έγιναν και αδικίες και αυτές θα τις αποκαταστήσουμε. Αυτή είναι η δική μου αγωνία, το δικό μου μέλημα και η δική μου ευθύνη. Τώρα έχουμε τη δύναμη και τα περιθώρια να διορθώσουμε λάθη και να αποκαταστήσουμε αδικίες. Γιατί τώρα η Ελλάδα αρχίζει να στέκεται στα πόδια της. Και αλίμονο, αν αφήναμε τον τόπο μας τώρα να γλιστρήσει στην αστάθεια και στην αβεβαιότητα. Υπάρχουν κάποιοι, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, που στενοχωριούνται και που αμφισβητούν τα επιτεύγματα της Ελλάδας. Συνεχώς όμως διαψεύδονται και θα συνεχίσουν να διαψεύδονται. Εύχομαι από την καρδιά μου σε όλους τα καλύτερα και σε αυτούς ακόμα που με εμψιμηρούν. Μακάρι νέα χρονιά να τους δώσει φώτιση και κουράγιο να δουν και να εκτιμήσουν τα μεγάλα βήματα μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού που κάνει η Ελλάδα. Εμείς δεν ασχολούμαστε τώρα με το παρελθόν. Έχουμε μοναδικό μας μέλημα πώς να κερδίσει ξανά η χώρα μας το μέλλον που της αξίζει. Το 2013 ήταν το έτος μηδέν. Βάλαμε τέλος στην κατρακύλα. Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά της ανόδου που τη χτίζουμε σε στέρεες βάσεις, όχι σε παχιά λόγια, όχι σε διχαστικό λαϊκισμό, όχι σε κομματικά συνθήματα που εύχονται τα καλύτερα και πάντα οδηγούν στα χειρότερα. Τα έχουμε πληρώσει αυτά. Η Ελλάδα που χτίζουμε χρειάζεται στέρεες βάσεις για να προχωρήσει μακριά και για να αντέξει. Εύχομαι σε όλους και στον καθένα σας ξεχωριστά το καλύτερο προσωπικά. Να θυμάστε, νικάμε όταν στα δύσκολα είμαστε ενωμένοι, όχι διχασμένοι. Μόνον ενωμένοι θα κερδίσουμε ως το τέλος τη μεγάλη μάχη για τη νέα Ελλάδα που ήδη αρχίσαμε να κερδίζουμε. Τώρα μετατρέπουμε το φόβο σε ελπίδα και την γκρίνια σε αυτοπεποίθηση, τη διχόνια σε ενότητα και τη μιζέρια σε δημιουργικότητα. Και πάλι, θερμές ευχές σε όλους, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Σαμαρά. Καλή χρονιά, Πρωθυπουργέ μας. Επειδή μας τα στείλατε και προσωπικά στον καθέναν ξεχωριστά, σας τα στέλνουμε και εμείς. Χρόνια πολλά λοιπόν και από την πρώτη ανάρτηση, κύριε Σαμαρά, όπως και σε όλο το ελληνικό κράτος, βέβαια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να βλέπουμε τα θέματα μας. Θα ήθελα λίγο να πούμε για ένα θέμα το οποίο αναρωτιέστε αρκετοί. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τι κάνουμε, να πάμε να σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας, γιατί σήμερα είναι και παραμονή πρωτοχρονιάς, είναι και λίγο δύσκολο να σηκωθείς από το κρεβάτι. Να πάμε στις τράπεζες τελικώς και στα ταχυδρομεία να πληρώσουμε τα τέλη ή να μην πάμε. Έχετε δίκιο. Δεν γνωρίζετε. Αν δεν γνωρίζετε, αν θα δοθεί παράταση. Ακόμα δεν έχει ακουστεί κάτι καινούριο. Πάντως, ένα σύνθημα το οποίο μέχρι εχθές διαμείνει το Υπουργείο Οικονομικών είναι πως τρέξτε να προλάβετε. Αυτή λοιπόν την εντολή έδωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, με συγχωρείτε, που ακόμη δεν έχουν προλάβει να προμηθευτούν τα τέλη κυκλοφορίας, είτε γιατί κάποιοι από εσάς τα αμελήσατε, είτε γιατί περισσότεροι προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν τα χρήματα για την πληρωμή των άλλων πλέον σημάτων.
Πάντως να πούμε ότι πέρυσι τελευταία στιγμή το Υπουργείο έδωσε παράταση μετά από διαπίστωση ότι είναι αδύνατον οι τράπεζες βέβαια να εξυπηρετήσουμε σε λίγες ώρες εκατομμύρια ιδιοκτήτες γιοταχή. Τώρα αυτή τη στιγμή γύρω στον εκατομμύριο ήταν το πρωί που ακόμα δεν είχαν πληρώσει τα τέλη. Φαντάζομαι ότι πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει την παράταση. Να τη δώσει γιατί πρέπει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, να εξυπηρετηθεί. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά χρήματα θα εισπράξει. Οπότε, είτε θα τα εισπράξει λίγο πιο μετά, δεν έγινε και τίποτα. Είναι μάλλον δύσκολο να το αντιληφθούν κάποιοι από τους ηθήνοντες του Υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει να δώσετε παράταση στον κόσμο. Ο κόσμος έχει τρελαθεί για να μαζέψει τα χρήματα αυτά. Βλέπω έξω από το τζάμι ένα κάτι πολύ ευχάριστο. Είναι ένα πολύ όμορφο παιδάκι που έχει έρθει σίγουρα να μας πει τα κάλαντα. Σε λίγο όμως θα μας τα πει, θα σας τα κρατήσουμε. Και να πάμε, να πάμε στα διεθνή, να πάμε στο Volgograd. Δυστυχώς, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί. Συνδεθήκαμε χθες, αν θυμάστε καλά, και με τη Μαριάννα. Σε τρόλεϊ, λοιπόν, στην ρωσική πόλη Volgograd, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται πηγές αστυνομίας. Ωστόσο, η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τρομοκρατίας κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και περίπου 27 τραυματίες, από τους οποίους οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία που διεξάγει τις έρευνες ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο εκρηκτικός μηχανισμός κατά του τρόλεϊ πυροδοτήθηκε από άνδρα καμικάζι. Τμήματα του σώματος του βομβιστή περισυνέλεγεσαν και έχουν σταλεί στα εργαστήρια για γενετικές αναλύσεις. Η έκρηξη σημειώθηκε μία μέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Volgograd από γυναίκα καμικάζη, η οποία στήχησε τη ζωή σε 17 ανθρώπους. Οι αρχές συνδέουν τα δύο αιματηρά περιστατικά. Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στο τρόλεϊ, 15 διαδόθηκαν στο Twitter φήμες και για άλλες εκρήξεις, μία σε Τραμπ και άλλη μία σε ένα εργοστάσιο, οι οποίες αποδείχθηκαν εντελώς ανακριβείς. Μάλιστα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών προέβησε κατηγορηματική διάψευση των φημών και συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες. Σημειώνεται πάντως ότι οι αρχές ήδη από τα πρώτα λεπτά του χθεσινού μακελιού έκαναν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια που συνδέεται με τους επερχόμενους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Φεβρουάριο. Άρρωστε, πριν από λίγους μήνες, ο ηγέτης των Τσετσένων ανταρτών, Ντόκου Ουμάροφ, καλούσε με ανακοίνωση τους συντρόφους στους επιθέσεις Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι. Πάντως, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Αλεξάνδρ Ζούκοβ, μιλώντας στο ITAR TASS, δήλωσε ότι όσον αφορά τους Ολυμπιακούς στο Σότσι, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα εξαιτίας των επιθέσεων στο Volgograd. Θεωρούμε με σιγουριά ότι όλα όσα μπορούν και πρέπει να γίνουν έχουν γίνει. Χθες, πάντως, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε εκ νέου εντολή για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη ρωσική επικράτεια με αυξημένη προσοχή στο Volgograd. Αντίστοιχη εντολή είχε δώσει και χθες για την πόλη, λίγο μετά την επίθεση αυτοκτονίας, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και να πούμε ότι σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η Ρωσία. Ναι, καθώς μετά τα διαδοχικά χτυπήματα στην πόλη Volgograd, οι εντολές είναι ξεκάθαρες. Αστυνομική παρουσία παντού και ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λίγο πριν τα υπαίθρια πάρτι για την πρωτοχρονιά, 1,5 μήνα πριν τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, του Σότσι η Ρωσία συγκλονίζεται. Ο πρόεδρος Πούτιν συζήτησε με τον πρωθυπουργό Μέντλεβετ όλα τα δεδομένα και έδωσαν συγκεκριμένες εντολές της Υπηρεσίας Ασφαλείας. Ο αναπληρωτής υπουργός εκτάκτων αναγκών παρουσίασε το πλαίσιο των μέτρων. Από χθες το Volgograd τέθηκε σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης. Όλες οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί βρίσκονται επιποδώς στην περιοχή. Όπως όμως εξήγησε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, όλο το Υπουργείο Εκτάκτων Ανάγκων τέθηκε σε ύψιστο συναγερμό, υπογράμμισε. Και να πάμε στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εικόνες εφηλίου αναβίωσαν χθες για ακόμη μία φορά. Τουλάχιστον 70 ένοπλοι πραγματοποίησαν εφόδους σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας, στην Κινσάσα, σε ένα στρατόπεδο, στο αεροδρόμιο και σε εγκαταστάσεις κρατικής τηλεόρασης, στην οποία και κατέλαβαν προσωρινά. Οι δυνάμεις ασφαλείας τους απόθυσαν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές. Η εντύπωσή μας είναι ότι οι επιδρομείς τόσο λίγοι στον αριθμό και με τόσο φτωχό πλεισμό, το μόνο που ήθελαν ήταν να προκαλέσουν πανικό και να τρομοκρατήσουν την παραμονή των εορτασμών για το νέο έτος,
που στον πολιτισμό μας είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό, στο όνομα της κυβέρνησης, καλώ τους πολίτες να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου σε ορυκτό πλούτο. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι της είναι από τους φτωχότερους του κόσμου, πάνω από το 70% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, 71,3% σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πολύ νωρίς το πρωί όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Ευνηδιαστήκαμε όλοι. Η ένταση παραμένει και ο κόσμος βρίσκεται σε επιφυλακή. Σε κάποιες συνοικίες βγαίνουν από τα σπίτια τους. Αλλά με προσοχή, είπε στο Euronews ο Francis Desani, εκπρόσωπος της May KO Save the Children. Και να πάμε στο El Salvador, που εξεράγει την Κυριακή για πρώτη φορά από το 1979 το ηφαίστειο Τσαπαραστίκε στο Σαν Μιγγέλ, ανατολικά του El Salvador, προκαλώντας τον τρόμο στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές πολιτικής προστασίας προχώρησαν στην εκένωση των περιοχών σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο και κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ειδικά καταφύγια. Οι εκενώσεις άρχισαν σχεδόν αμέσως μετά την έκρηξη, δήλωσε ο Αρμάντο Βιβιντόρ, αξιωματούχος της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενώ πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι κατοικούσαν στις περιοχές γύρω από το ηφαίστειο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τάχτη κάλυψε την ευρύτερη περιοχή και υπήρχε έντονη μυρωδιά θειαυχιού. Στο El Salvador υπάρχουν 23 ενεργά ηφαίστεια, με το Τσαπαστίκε να θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια, αφού έχουν καταγραφεί 26 εκρήξεις τα τελευταία 500 χρόνια, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και να φύγουμε από αυτά τα διεθνή, τα πιο άσχημα, να πάμε στα διεθνή, αλλά να δούμε λίγο, πώς θα το πω, την ενότητα του πολιτισμού. Ήταν ο αγαπημένος ενότητας, αν θυμάσαι καλά. Και ξέρεις, ότι έχουμε φτάσει 3 μήνες από τότε που ξεκινήσαμε περίπου την εκπομπή. Και πόσο καιρό μας είπε συμβουλή σήμερα, σε ένα μήνα. Δηλαδή δεν έχουμε πια συμβουλή της ημέρας. Ξέρεις πόσος κόσμος εμά με ρωτάει και μου λέει, καλά, γιατί δεν λέτε πια τη συμβουλή της ημέρας? Η συμβουλή της ημέρας είναι καθημερινή συμβουλή να αγαπάτε τον εαυτό σας. Ναι. Πες μας μία σήμερα για το έτος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Διάλειμμα, όχι διάλειμμα, δεν πάμε σε διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα από τα θέματα. Και θα αφήσουμε για λίγο την Κυριακή Τσανικίδη, επειδή είναι το κορίτσι της συμβουλής της ημέρας, να μας πει τις συμβουλές της για το 2014. Σας ακούμε λοιπόν, Κυριακή Τσανικίδη. Πρώτα απ' όλα, να αγαπάμε και να σεβόμαστε οι ίδιοι τον εαυτό μας για να μας αγαπήσουν και να μας σέβονται οι άλλοι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Και να είμαστε υγιείς, το πιο σημαντικό. Άλλη συμβουλή. Εμείς να μας πεις, τόσες μας έχεις πει. Φτιάξε ένα, έτσι, μια ωραία από όλες αυτές και πες, θες να σε αφήσω λίγο χρόνο να σκεφτείς μια καλύτερα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Ντιτρόιτ. Η τέχνη, αναρωτιούνται, θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά της πτώχευσης. Κακός συγχρονισμός λοιπόν χίλιων με το playback. Πόζες γεμάτες από χαμόγελα διαφήμισης. Οδοντόκρεμας και αδέξιες χορευτικές φιγούρες συνθέτουν το διαφημιστικό σποτάκι της καμπάνιας προσέλκυσης επισκεπτών στο Μουσείο Τέχνης στο Ντιτρόιτ το 1976. Δεδομένης ωστόσο της εποχής, αλλά και του γεγονότος ότι το μουσείο αντιμετώπιζε τότε προβλήματα επιβίωσης, το σποτάκι οφείλουμε να το κρίνουμε με επιείκεια, αλλά για να επικροτήσουμε τους εμπνευστές της ιδέας για την επιβίωση της τέχνης στην πόλη. Μάλιστα, τώρα το βίντεο μοιάζει να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και ανασύρεται από τα διαδικτυακά μπαούλα χρηστών στη ΣΥΠΑ, καθώς μετά την πρόσφατη κήρυξη πτώχευσης της πόλης, πολλοί πραγματιστές έριξαν την ιδέα να απολυθούν έργα τέχνης από το εν λόγω μουσείο προκειμένου να ξεχρεώσουν. Να πούμε πως χαρακτηριστικό είναι ότι την περασμένη εβδομάδα ο οίκος Δημοπρασιών Κρίστη έδωσε στην δημοσιότητα τη δική του εκτίμηση για τα 2.800 έργα τέχνης που είναι στην ιδιοκτησία της πόλης. Σύμφωνα με τον Νίκο, η αξία τους κυμαίνεται μεταξύ 454 εκατομμύρια και 867 εκατομμύρια δολαρίων. Πάντως, η υποψία και μόνο πώληση των έργων τέχνης στο Ντιτρόιτ προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Μπορούμε όμως να το δούμε? Βεβαίως. When we've got a great Rodin, look what we've got. A great museum, look what we've got. Films, food, carpets and shops, yeah, we've got art. Miles and miles and miles of art. When those little things in life make you know, you ought to see men go and take heart. So what's the heck's the use of waiting? Come down here now, if you never loved art, we're gonna show you how, and to help you out. We've got art, you gotta have art, you gotta have art, yeah!
Gotta have art. All you really need is art. When those little things in life make you frown, come on down and get a start. First you gotta have art. A great Rembrandt, look what we've got. A great Rodin, look what we've got. A great museum, look what we've got. Films, food, carpets and shops, yeah, we've got art. Miles and miles and miles of art. When those little things in life make you low, you ought to see men go and take heart. So what's the heck's the use of waiting? Come down here now. If you never loved art, we're gonna show you how, and to help you out, we've got art. You gotta have art. You gotta have art. Yeah. Είδαμε λοιπόν αυτό το παλιό διαφημιστικό σποτ. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, όπου υπάρχει μία ταινία. Είναι μία ταινία μικρού μήκους, η οποία καταφέρνει μέσα σε μόλις 2 λεπτά να καταρρύψει το ρατσισμό. Πρόκειται για την ταινία Τζαφάρ, της σκηνοθέτηδας Νάνση Σπετσιώτη. Η ιστορία ξεκινάει όταν ένα ζευγάρι πάει στην την κόρη του στο νοσοκομείο για να δει την πορεία της μετά την εγχείρηση μυελού των σωστών στην οποία υποβλήθηκε. Εκεί βρίσκουν έναν αλλοδαπό, τον Τζαφάρ, να κάθεται έξω από το γραφείο του γιατρού. Το κοριτσάκι αρχικά κάθεται δίπλα του. Γρήγορα οι γονείς του του αλλάζουν θέση και κατά την προσφυλή τακτική των Ελλήνων, στις 4 θέσεις που υπάρχουν έξω από το γραφείο, αφήνουν μια κενή δίπλα στον Τζαφάρ, με τον πατέρα να προτιμά να μείνει όρθιος. Όταν βγαίνουν όμως από το γραφείο του γιατρού, όλα είναι διαφορετικά. Στην ταινία να πούμε πως πρωταγωνιστούν η Ναταλία Δραγούμη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο Νίκος Ψαράς, η Χαρά Τσιόγκα, η Γεωργία Κατσικονούρη και ο Γουασέμ Ακτάρ. Που κάνει φαντάζομαι το ρόλο του Τζαφάρ. Πάμε να δούμε την ταινία. Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, ε. Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. Είδαμε ένα πολύ ωραίο λοιπόν, την πολύ ωραία αυτή ταινία μικρού μήκους, με πολλά νοήματα, φαντάζομαι τα καταλάβατε, δεν χρειάζεται παραπάνω συζήτηση. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε επίσης μια ταινία. Η μεγάλη λοιπόν επιτυχία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, Όλα για τη μητέρα μου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε θεατρική εκδοχή, στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Ακροπόλου. Η θεατρική εκδοχή της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας του Πέτρο Αλμοδοβάρ, Όλα για τη μητέρα μου, που σχολιάζει σημαντικά κοινωνικά θέματα με κωμικο-τραγικό τρόπο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα επί σκηνής, από τον θεατρικό οργανισμό Ακροπόλ, τον σκηνοθέτη Πέτρο Ζούλια και ένα κάστ σπουδαίων ηθοποιών. Η θεατρική εκδοχή του Όλα για τη μητέρα μου πρωτοανέβηκε το 2008 στο Λονδίνο με τεράστια επιτυχία σε θεατρική διασκευή του Σάμουελ Άνταμσον. Ο Αλμοδοβόρ
εμπιστεύτηκε τη μεταγραφή του έργου του σε ένα μέγα γνώστη του θεάτρου, στον καλύτερο ίσως διασκευαστή έργων του Τσέχοφ στην Αγγλία. Το θεατρικό έργο, ένα αυτόνομο δημιούργημα, κράτησε πολλά από την ομώνυμη ταινία, αλλά έχει και σημαντικές διαφορές. Κωμωδία και δράμα μαζί, το πολυσυλλεκτικό έργο του Αλμοδοβόρ, με τις πολλές παράλληλες ιστορίες διαφορετικών γυναικών και το σχολιασμό καυστικών κοινωνικών θεμάτων, γίνεται ένα σύμνο στην αλήθεια, την αλληλεγγύη και την γυναικεία ύπαρξη. Με πολύ γέλιο και συγκίνηση, οι ήρωες του ακροβατούν μέσα σε ακραίες καταστάσεις. Πάμε όμως να δούμε το θεατρικό τρέιλερ και επιστρέφουμε. Παιχνίδι αντιθέσεων, λοιπόν, πάνω σε καυτά και σύγχρονα κοινωνικά θέματα, καθρέφτης μιας κοινωνίας που αναζητά λύσεις μέσα από αδιέξοδα και φως, μέσα στο σκοτάδι της απομόνωσης και της μοναξιάς. Θέατρο μέσα στο θέατρο, το «Όλα για τη μητέρα» μου οθεί σε μια τολμήρη και επικίνδυνη σκηνική δημιουργία. Όλοι είμαστε όλα και όλα μπορούν να συμβούν. Σε αυτή την αποδοχή μας οδηγεί ο πάντα καυστικός και επίκαιρος Ισπανός δημιουργός διαχειρός του Άντερσον, σημείωνε ο σκηνοθέτης της παράστασης Πέτρος Ζούλιας. Στην παράσταση λοιπόν του θεατρικού οργανισμού Ακροπόλη πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων η Νένα Μεντή, η Μαρίνα Ψάλτη, η Κατερίνα Λέχου, η Γογό Μπρέμπου, η Άννα Μονογιού, η Ειρήνη Γκλές και ο Κώστας Κάπας. Η παραγωγή, να πούμε, πως θα παρουσιάζεται καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν 2003-2014 στην κεντρική σκηνή του Ακροπόλ σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Με την άλλη μεγάλη παραγωγή του θεατρικού οργανισμού Ακροπόλ, ο Έμπορος της Βενετίας του Σέξπιρ. Να πούμε ποιοι παίζουν με αλφαβητική σειρά. Παίζει Αγοραστή Αρβανίτη, Ηλίας Γιαννάκης, Αγγελίνα Ευθυμίου, Κατερίνα Κρέπη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κατερίνα Λέχου, Γεωργία Μαυρεογεώργη, Νένα Μεντή, Σταύρος Μερμίγκης, Άννα Μονογιού, Γογό Μπρέμπου, Τάνια Ρόκα, Μαριάννα Τουντασάκη, Μαρίνα Ψάλτη, Κώστας Κάπας και η Ειρήνη Ιγκλές. Και να πάμε σε ένα νεαρό. Ο νεαρός λοιπόν, αυτός που θα δείτε στο βίντεο, που πρωταγωνιστεί μάλλον στο βίντεο, κέρδισε με το σπαθί του μια θέση στο ρεκόρ Guinness, πηδώντας σε μια εν κοινής Νταλίκα. Στις 20 λοιπόν Δεκεμβρίου πήδηξε από μια πλατφόρμα η οποία πήχε από την Νταλίκα 4,2 μέτρα. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Alright, I'm here with Dylan Baker. I've been waiting to see this, Dylan. So as everybody else, what concerns you the most? Is it the distance? What concerns me is the just the weird angle, you know? Well, I have an idea. How'd you like to land right into a Guinness World Record? Does that sound good to you? That sounds great. Stuart's gonna give you all the rules and regulations. Okay, Mr. Baker, you are about to attempt the Guinness World Record for the longest jump from a platform to a moving semi-truck. Now, to achieve the Guinness World Record title, you must jump at least 14 feet. Everything clear? Yep. All right, well, let's begin the attempt. All right, Dylan, good luck, buddy. Let's get after this, come on. It's not too late to back out. You got this, bud. If it feels wrong, don't go. Well, you got this. Good. Yeah, here we go. Go, Chase, go. This must be timed exactly. And I'm timing when to close my eyes exactly. Dylan's in position. He's going for it. Is he all right? I can't tell. I don't know.
He lands clean. Gotta wait for the official result from Stewart, but that looked pretty incredible to me. Dylan's parkour training was obvious. He got great height, but maybe too much. He did land very close to the near edge of that truck, so Stu will have to check that it did make the 14-foot mark. Dylan went into a roll on his landing. Now we know why the safety experts demanded that cushion. So it could be close. Clean jump, looked good. I don't know about the distance. Stuart, what do you got for us, buddy? Thank you, Dan. Okay, Mr. Baker, you have just attempted the Guinness World Record for the longest jump from a platform to a moving semi-truck. To achieve the Guinness World Record title, you had to jump at least 14 feet. The distance you cleared today from the platform to the moving semi-truck was 14 feet. Yes! Congratulations! New Guinness World Record! Ωραίο. Καλό. Λοιπόν, έχετε να ρωτηθεί τι συμβαίνει σε μία σταγόνα νερού όταν πέφτει σε αργή κίνηση? Εσύ είσαι να ρωτηθεί. Όχι, αλλά θα το δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Σε πολύ slow motion, ότι δεν μπορούμε να δούμε, θα το δούμε με γυμνό και δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι. Το πλάνο, να πούμε πως τραβήχτηκε σε 10.000 frames το δευτερόλεπτο. It's 400 times faster than the human eye. And just an object hitting a water surface is very complex, and one sees higher and higher levels of complexity with faster and faster cameras. The goal here is to see something that no one has ever seen before. And what Bush sees is astonishing. Water doesn't do what we think it does. When you pour water into water, the last droplets do a very quick but amazing dance. It's invisible in human time, but we can see it here. Scientists call this phenomenon the coalescence cascade. You take a drop of water and you place it on a water bath. You ask 1,000 people and 999 will say it simply goes like this. It basically merges with the underlying bath. Exactly half of the droplet disappears into the water underneath. The other half becomes a smaller droplet that shoots back into the air. And then it dumps its contents again, and now a drop of a quarter the size jumps up, and it keeps going. We've seen as many as 7 such events in a coalescence cascade. The water droplet acts a lot like a bouncing ball, because the hydrogen and oxygen atoms have an especially strong bond. It was really a very interesting video. Και να πάμε στις γιορτές. Επειδή κλείνουμε, μας μένει μόνο ένα τέταρτο για την τελευταία μας εκπομπή του 2013. Θα κλείσουμε εορταστικά. Πώς αλλιώς, θα μας πείτε. Εορταστικά. Και ο χρόνος λοιπόν φεύγει με τραγούδια. Ζόρικο βέβαια το 2013. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Η Αθήνα του κλείνει την πόρτα με τραγούδια και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα χρονιά στο ομορφότερο σκηνικό της. Την Αποστόλου Παύλου με φόντο την Ακρόπολη. Έτσι λοιπόν σήμερα, πάρτε τους δρόμους. Και όλες λοιπόν από το μεσημέρι οι παρέες μουσικών θα αρχίσουν να πλέκουν το μελωδικό τους γαϊτανάκι με κλαρίνα στη Βαρβάκιο και φλαμένκο στα Πετράλωνα με σουίνγκ στην Κυψέλη και ανατολικά παραδοσιακά στο Νέο Κόσμο. Σταδιακά οι μελωδίες θα συγκλίνουν προς το κέντρο στο Σύνταγμα, στο πεζοδρόμιο του Σερμού, όπου θα δώσουν το παρόν ο Μίμης Πλέσας και η Μοντ Πλαγκάλ και τελικά στο Θησίο. Εκεί στις 10 και 20 μετά μεσημβρίας θα τραγουδήσουμε παρέα με τον Βασίλη Λέκα και την Ελένη Πέτα. Και θα καλωσορίσουμε τον νέο χρόνο με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την Γιώτα Γυναίκα και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Θα είναι έτσι πολύ ωραία γιορτή. Να πάτε. Θα είναι πολύ ωραίο το κέντρο έτσι να υποδεχτείτε σε κέντρο τον νέο χρόνο. Εγώ παρά μην έχω πάει ποτέ να υποδεχτώ τον νέο χρόνο. Λέω το. Ωραία θα ήταν. Ωραία θα είναι. Πώς να πάμε εκεί τελικά. Λες. Όχι. Λίγο το μουσικό πρόγραμμα, αυτό που διάβασα τώρα, έτσι, δεν μου φαίνεται πολύ κατάλληλο. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, μουσική και θέατρο έσονται η Σάρκαν Μίαν αυτά τα Χριστούγεννα, μια και δύο αμυγός musical, αλλά και τις υπόλοιπες λαμπερές μουσικοθεατρικές παραστάσεις να δίνουν εορταστικό τόνο στις βραδινές μας εξόδους. Φυσικά. Να πούμε
ότι το πρώτο που επιλέξαμε είναι το «Ένα ή κανένα». Άννα Βύση λοιπόν και Αντώνης Ρέμος, δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, έρχονται να ανατρέψουν όλα όσα γνωρίζουμε περί νυχτερινής διασκέδασης, ανοίγοντας μια νέα αυλαία στα ψυχαγωγικά θεάματα. Με τους δύο ως πρωταγωνιστές, το Pantheon Theater του Γιάννη Παπαθεοχάρη παίρνει το βάπτισμα του πυρός ως θεατρική εστία. Σε αυτό το χώρο των υψηλών προδιαγραφών, η Βύση Ρέμος επιλέγουν τραγούδια που αντανακλούν τα συναισθήματα των ανθρώπων που ζουν στην πόλη, ένας εικοσαμελής θίασος ηθοποιών, χορευτών, τραγουδιστών. Του συνοδεύει και ο Γιάννης Κακλέας, δημιουργεί σκηνικές εικόνες που αναδεικνύουν την ουσία και τη θεατρικότητα των κομμάτων. Η μουσική τους παράσταση, «Ένα ή κανένα», από τις 20 Δεκάτου αναμένεται να γίνει ένα από τα φετίχ της εορταστικής μας εξόδου. Πολύ θα πάνε. Εγώ είδα και στο ίντερνετ γενικότερα και έχει, το έχουν προμοτάρει πάρα πολύ. Ναι, όντως. Και πολλοί κόσμος επίσης έχει γράψει ότι θα παράσει εκεί την πρωτοχρονιά. Να αλλάξουμε, να πάμε σε ένα άλλο. Μερικοί το προτιμούν καυτό λοιπόν, χολιγουντιανό αλλά και επιθεωρησιακό. Θεαματικό όσο και λαϊκό. Το γνωστό από την κινηματογραφική του μεταφορά, αμερικανικό musical, έχει ελληνική καρδιά. Εντυπωσιακά σκηνικά, αξιοπρόσεχτες ενορχιστρώσεις, άφθονο γέλιο και ένα καλοκουρδισμένο θίασο. Βλέπετε και μόνοι σας. Ζέτα Μακρυπούλια, Θοδωρής Αθερίδης, Γιάννη Ζουγανέλη στους ρόλους με τους οποίους άφησαν εποχή στο σινεμά η Μέριλιν Μονρόε, ο Κέρτις Κιον Λέμον. Ο σκηνοθέτης του Σταμάτης Ασουλής, ένα από τους διαπρεπείς πρωτεργάτες του επιθεωρησιακού ελεύθερου θεάτρου, έχει εμβολιάσει το αμερικανόθρευτο είδος με ενέσεις επιθεωρησιακού σκόμματος, τσαχπίνικου βουλεβάρτου και σεξοκομικής φάρσας. Κάτι που γίνεται ολοφάνερο στην ερμηνεία του απολαυστικά πληθωρικού Γιάννη Ζουγανέλη, αλλά και του αϊθαλού Σκαμπρόζου και αθεράπευτα παιχνιδιάρη Κώστα Βουτσά. Το παλάσκι για τις φετινές γιορτές, ένα σταθερός προορισμός εγγύηση. Ας τα ακούσουμε. Sugar, μερικοί το προτιμούν καυτό. Σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Για 20 παραστάσεις στο Παλάς. Musical, ναι, την Άννη. Ναι. Αυτό δεν ήταν και πολύ σοβαρό, το musical που είδαμε. Πάμε λοιπόν στην Άννη. 60 λοιπόν ηθοποιοί, χορευτές, μουσική και ένα σκύλος συμμετέχουν σε ένα από τα πιο διάσημα οικογενειακά musical, το Άννη, που φέτος μιλά ελληνικά στο θέατρο του ελληνικού κόσμου. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το θεατρικό ντεμπούτο του συμπροταγωνιστή με την Άννα Παγιανοτοπούλου, εναλλάξει με τη Μίρκα Παπακοσταντίνου, την Κατερίνα Παπουτσάκη. Η σπουδαία αυτή ελληνική παραγωγή του υπέροχου αμερικανικού musical εμπιστεύεται σε δύο κοριτσάκια τον πρωταγωνιστικό ρόλο και καταφέρνει το πολυπόθετο για το είδος που υπηρετεί το έργο. Το να ευχαριστηθούν οι μικροί σε ηλικία θεατές και να μην βαρεθούν οι μεγάλοι. Έξοχα λοιπόν συγκροτημένη αισθητικά και ρυθμολογικά είναι η παράσταση από τη σκηνοθέτηδα Θέμηδα Μαρσέλου και απευθύνεται πρωτίστως σε ρομαντικούς ανοιχτούς στο musical θεατές, οπωσδήποτε βέβαια στα παιδιά. Μια ιδανική λοιπόν παράσταση, δηλαδή μια οικογενειακή θεατρική έξοδος και ειδικά τώρα για τα Χριστούγεννα. Βέβαια, και για μετά φυσικά. Έχουμε τρέιλερ. Έχουμε τρέιλερ, να πάμε να το δούμε. Κάποιες φορές τα όνειρα βγαίνουν αληθινά. Άννη, το πιο τρυφερό musical όλων των εποχών από τον Broadway στην Αθήνα. Η ελληνική υπερπαραγωγή με 15 πολύ ταλαντούχα παιδιά πρωταγωνιστούν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννα Πηλικού και στο ρόλο της κακιάς Μης Χάνικαν, Άννα Παναγιωτοπούλου και Μίρκα Παπακοσταντίνου Εναλλάξ. Στο θέατρο του ελληνικού κόσμου από τις 22 Νοεμβρίου. Προπόληση στα ταμεία του θεάτρου και στα καταστήματα ΠΑΠ. Τα Χριστούγεννα λοιπόν του Sherlock Holmes είναι η επόμενη πρόταση. Επί σκηνής θα βρίσκονται ηθοποιοί, μουσική και παιδική χοροδία. Στην πλατεία, αγώνες και παιδιά θα έρχονται αντιμέτωποι με ενίγματα και χρήφους, καθώς ο φοβερός detective Sherlock Holmes καταφθάνει στο Μέγαρο Μουσικής από τις 20-22 και 25-29-12 για να εξιχνιάσει τα μυστήρια των Αθηνών. Ο σκηνοθέτης και σκηνογράφος Πάρης Μέξης, ο οποίος έχει στο παρελθόν αποδείξει τη στιλιστική και αισθητική του μαεστρία, δημιουργεί σε συνεργασία με τον συνθέτη Στάθη Γιφτάκη και την πολύ βραβευμένη
εκπαιδευμένη σολίστρια εκκλησιαστικού οργάνου Ουρανία Γκάσκο, τη γιορτινή παράσταση μουσικού θεάτρου. Τα Χριστούγεννα λοιπόν του Sherlock Holmes. Αφετηρία συνιστά η ιστορία του Σερ Άρθρου Κόναν Ντόιλ, το μυστήριο του γαλάζου γρανίτη. Αλλά και άλλες περισσότερο ή λιγότερο γνωστές περιπέτειες του διάσημου detective. Και ενώ ο Sherlock Holmes θα λύνει το μυστήριο του κλεμμένου πετραδιού, του χαμένου καπέλου και της γαλοπούλας, μικροί και μεγάλοι θεατές θα παρακολουθούν μια μοναδική χριστουγεννιάτικη περιπέτεια γεμάτη δράση, αγωνία και πρωτότυπη μουσική. Τι στην ευχή κοιτάς εκεί? Μία γαλοπούλα. Θα έλεγα ότι μοιάζει περισσότερο με καπέλο. Τι κοινό έχουν ένα κλεμμένο πετράδι, ένα χαμένο καπέλο και μια γαλοπούλα? Είναι απλό. Ο μεγαλύτερος detective του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο για να λύσει το μυστήριο. Πίσω και σε σέφαγα! Από τις 20 Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα του Sherlock Holmes. Ωραίο και αυτό λοιπόν. Όλα είναι πολύ όμορφα αυτά που έχουμε δείξει. Όχι για να το πενευτούμε, δεν τα έχουμε δείξει εμείς, αλλά επειδή είναι ωραία. Αντικειμενικά. Να περάσουμε στο νησί των θησαυρών. 10 πειρατές, ένας χάρτης, ένας θησαυρός, μια ανταρσία, ένα ακυβέρνητο καράβι, μια μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς. Από τις 20 Δεκάτου, το νησί των θησαυρών του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, στην ιδιοφυή σκηνοθεσία του Θωμά Μουσχόπουλου, συνεχίζεται και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Οι ηθοποιοί κινούνται ανάμεσα στα παιδιά. Ανεβαίνουν τους μεγάλους πάγκους, τραγουδούν, παίζουν ζωντανά, αλλά και μέσα από live προβολές σε οθόνες στην επιτυχημένη μουσικοθεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Το νησί των θησαυρών που παίζεται για δεύτερη χρονιά στον εκθεσιακό χώρο του Μέγαρου Μουσικής. Ο σκηνοθέτης Θωμάς Μουσχόπουλος διασκευάζει το διάσημο μυθιστόρημα του Στίβενσον για τον γερό ναυτικό που κρύβει το μυστικό ενός αμύθιτου θησαυρού και σαλπάρει για την περιπετειώδη αναζήτησή του μαζί με μια δυναμική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από γνωστούς ταλαντούχους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς, μεταξύ άλλων ο Αργύρης Ξάφης, ο Σοκράτης Πατσίκας, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Γιάννης Κλίνης και άλλοι. Πάμε όμως να δούμε και το τρέιλερ και επιστρέφουμε. Αρχίζει το νησί των θησαυρών στο Μέγαρο. 10 πειρατές, ένας χάρτης, ένας θησαυρός, μια ανταρσία, ένα ακυβέρνητο καράβι και οι θεατές, συνταξιδιώτες στην περιπέτεια. Σκηνοθεσία Θωμάς Μουσχόπουλος. Τακτικές παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ειδικές κρατήσεις για σχολεία. Από τις 16 Νοεμβρίου το νησί των θησαυρών ξανά στο Μέγαρο. Ωραίο και αυτό. Όλα είναι ωραία αυτά που διαλέγουμε. Αυτό είπα και εγώ πριν. Έτσι λοιπόν, πάμε σε ένα παραμύθι. Το παραμύθι των Χριστουγέννων. Ξεπηδάει λοιπόν από τους αδελφούς Γκριμ, περνά από την πένα και την αφήγηση της υπέροχης παραμυθούς Άσας Βούλγαρη και παρουσιάζεται από τα 34 παιδιά της παιδικής χοροδίας της εθνικής λυρικής σκηνής. Για 10 μονοπρωινές παραστάσεις από το 21 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιανουαρίου, η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα ζωντανέψει στη σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια το παραμύθι των Χριστουγέννων. Μια παράσταση όπου η μουσική συναντά το σκηνικό θέαμα σε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα γεμάτη χριστουγεννιάτικα δέντρα, περίεργα εξωτικά, ένα γιγαντιαίο ιστοαράχνης, πολλά δώρα και θαύματα. Η ίδια η Σάσα Βούλγαρη συμμετέχει κρατώντας το μυστηριώδη ρόλο της κυράς των παραμυθιών. Που θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά της χοροδίας να φέρουν πίσω στην καθημερινότητά μας τα παραμύθια, αποκαθιστώντας με την πολύχρωμη δύναμη των ιστοριών των παραμυθιών τη μουντάδα του σημερινού γκρι κόσμου μας. Το παραμύθι των Χριστουγέννων. Μια μαγική παράσταση από την παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό τη διεύθυνση της Μάτας Κατσούλη. Κυρά των παραμυθιών, η Σάσα Βούλγαρη. Από τις 21 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ολύμπιν. Πάμε όμως να ακούσουμε, όχι να ακούσουμε, να πούμε για τον Κρανονάκη που θα μας τραγουδήσει όταν έχω εσένα. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Αριστοφάνης τώρα, το γλέντι της κωμωδίας Σπύρα Σπύρα και ο αρχηγός της Σταμάτης Κραουνάκης μας περιμένουν στη νέα μουσικοθεατρική τους παράσταση όταν έχω εσένα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Παλιά αλλά και καινούρια τραγούδια, παλάτες, γέλιο, συγκίνηση και σουρεαλισμός θα διατρέχουν και αυτό το
κραουνακικό θέαμα που εμφορείται από την πίστη του εμπνευστή του πως δεν θα το βάλουμε κάτω, θα πιάσουμε τη ζωή από τα κέρατα. Στο πρώτο μέρος η σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύει μέσα από 10 μικρούς μονολόγους με παλιά και δοκιμασμένα αλλά και καινούρια τραγούδια γραμμένα από τον Σταμάτη Κραουνάκη και τον νεότατο ταλαντούχο συνεργάτη του Άρη Βλάχο. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας με κοινό παρανομαστή την απελπισία και την ελπίδα, το χιούμορ και τον σουρεαλισμό. Στο δεύτερο μέρος, ο Σταμ με τα πιο αγαπημένα τραγούδια του μας καλεί να τραγουδήσουμε όλοι μαζί του. Βέβαια, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί του. Και να πάμε από το Σταμάτη Κραουνάκη στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Με την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη συναυλία, η Φιλαρμονική της Βιέννης θα υποδεχθεί πολλές δεκαδεκατομμύρια τηλεθεατές σε 90 χώρες του κόσμου τη νέα χρονιά. Μουσικά, βέβαια. Το μεσημέρι λοιπόν της 1ης Ιανουαρίου, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα γίνει απευθείας μετάδοση της συναυλίας από την χρυσοπίκυλτη αίθουσα των Μεγάρου των Φίλων της Μουσικής, το οποίο το είχε δωρήσει στην Αυστριακή πρωτεύουσα ο Έλληνας Μεκίνας των τεχνών Νικόλαος Δούμπας. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης, στη δημοφιλέστερη αυτή καλλιτεχνική εκδήλωση παγκόσμια κλίμακα, θα την διευθύνει για δεύτερη φορά έπειτα από την πρωτοχρονιά του 2009 ο διάσημος Αργεντινο-Ισραηλιτικής καταγωγής αρχιμουσικός Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, που διατελεί σήμερα Γενικός Μουσικός Διευθυντής της Κρατικής Όπερας του Βερολίνου και Μουσικός Διευθυντής της Σκάλες του Μιλάνου. Στη συναυλία, η οποία θα μεταδοθεί για 56η χρονιά στη σειρά από τη δημόσια αυστριακή τηλεόραση, τη φορά αυτή σε συνολικά 90 χώρες του κόσμου, θα ακουστεί από ένα έργο των Ρίχαρντ Στράους, Γιώσεφ Λάνερ, Γιώσεφ Χέλμπερσμπεργκ και Λέο Ντελίμπ. Να ακούσουμε λίγο. We'll be right back.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος του 2013. Είναι του 2013, το τονίζω, γιατί έχω πει αρκετές φορές 2003, 2004, είμαστε στο 2013 και πάμε στο 2014. Ευτυχισμένο λοιπόν το νέο έτος 2014 σε όλους σας. Να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, να έχετε ευτυχία, να έχετε αισιοδοξία, θετική ενέργεια, επαγγελματική επιτυχία, ό,τι επιθυμείτε να το έχετε. Σας ευχήσω και εσύ να τους αφήσουμε, ξέρεις, για να νομίζω ότι έχεις ευχηθεί τα καλύτερα. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο καλύτερο από αυτά ναι, που είπες. Ναι, αλλά το έχεις ρωτήσει αυτό που λέω και συμφωνείς απόλυτα. Λοιπόν, από όλους εμάς εδώ, από την πρώτη ανάρτηση, από την Κυριακή, από την Έλενα, από την Νικολέτα, από τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Ανέστη, τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Άκη, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα το νέο έτος. Τα λέμε του χρόνου. Γεια σας!